Καλησπέρα σας, καλημέρα σας μάλλον, γιατί ξημερώνει προς τη 8η Ιανουαρίου. Εχθές εορτάσαμε την μνήμη της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιάντου Χρυσοστόμου και δεν θα μπορούσε με καλύτερο τρόπο να τιμηθεί ο Ιερός Χρυσόστομος παρά με τη μελέτη των δικών του λόγων. Ο Ιερός Πατήρ, έχοντας μεγάλη αγάπη στον Χριστό και την Εκκλησία Του, έκαμε την ζωή Του όλη ένα Ευαγγέλιο. Ποτέ δεν σταμάτησε να το υπερασπίζεται στην καθημερινότητά Του το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν υποχώρησε μπροστά σε κανέναν, ούτε σε βασιλείς, ούτε σε άρχοντες, όταν αυτοί ξέφευγαν από το θέλημα του Θεού, ξέφευγαν από αυτό που κηρύττει και διδάσκει η Αγία Εκκλησία και εκτρέπονταν σε πράγματα αλότρια, τα οποία στην τελική οδηγούσαν και στην καταστροφή των ίδιων των βασιλέων, των αυτοκρατόρων και των ηγητώρων, αλλά και στην καταστροφή και καταστρατήγηση κάθε αγαθού στον λαό τους. Δεν μπορεί ένας λαός να έχει αγαθή πορεία αν αυτοί που τον διαφεντεύουν δεν έχουν παρόμοια πορεία. Εδώ πλέον στην πατρίδα μας τέτοια πορεία δεν υφίσταται. Αυτοί που μας διαφεντεύουν είτε εκκλησιαστικά είτε πολιτικά εκλεγμένοι από εμάς οι κυβερνώντες δεν ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Μετά από 3 μέρες θα τιμήσουμε την εορτή των 3 Ιεραρχών. Φέτος, για 2η-3η χρονιά, θα είναι αργία και άρα τα σχολεία μας θα είναι κλειστά. Οι εκκλησιασμοί δεν θα γίνουν. Αν και ο εκκλησιασμός του σχολείου έχει ατονίσει, ακόμη και το να γίνεται είναι σημαντικό. Κάτι παίρνουν τα παιδιά. Μόνο και μόνο που μπαίνουν στον ιερό χώρο του ναού, που βλέπουν τις ιερές εικόνες, ακούνε τη Θεία Λειτουργία, την γλώσσα αυτή, αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι εκεί γίνεται κάτι διαφορετικό. Και αν μετέπειτα θελήσουν να μελετήσουν αυτά τα οποία συντελούνται εντός του ιερού ναού, καλό θα έχουν να πάρουν, καλό θα έχουν να απολαύσουν. Κι όμως εμείς τους 3 Ιεράρχες δεν θα τους γιορτάσουμε όπως μέχρι τώρα. Δεν τους ενδιαφέρει. Σιγά σιγά, με τρόπο, ένα-ένα τα αποκαθιλώνουν. Και εμείς δεν φωνάζουμε. Και πρώτοι εμείς οι κληρικοί φταίμε, διότι υποστέλουμε τη σημαία της πίστεως και όλο υποχωρούμε. Βέβαια θα μου πεις, εσύ τι θα κάνεις ένας απλός και ταπεινός παπαδάκος της Υπαίθρου. Κι όμως και εγώ έχω ευθύνη μαζί με όλους τους άλλους κληρικούς. Και πλέον συντάσσομαι με τον λαό. Ο λαός είναι αγανακτισμένος και έχει δίκιο. Απλά η αγανάκτησή του πρέπει να βρει διέξοδο σοβαρά και υπεύθυνα. Να μην αφαιθεί να αγανακτήσει για να αγανακτήσει, να θυμώσει για να θυμώσει, αλλά να θυμώσει και να καταλάβει γιατί θύμωσε. Να αγανακτήσει και να κατανοήσει τις αιτίες της αγανακτήσεώς του και να έρθει μετέπειτα ενώπιον της κάλπης και ενώπιον της δημοκρατικής του ευθύνης και να τοποθετηθεί. Να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην βολευτεί δια της ψήφου και της επιλογής του, αλλά να θελήσει δι' αυτόν να καθορίσει το μέλλον της πατρίδος. Ναι, έχουμε ευθύνη για το μέλλον μας. Νομίζω ότι οι συμμαχίες και όλα αυτά τα οποία κάνουμε με τους άλλους λαούς δεν ωφελούν, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται. Δεν ενδιαφέρονται οι άλλοι για μας. Εμείς μόνοι μας θα ενδιαφερθούμε για την πατρίδα μας, για το αύριό μας και το μέλλον μας. Και αυτό το μέλλον θα είναι δυσίωνο όσο θα είμαστε πουλημένοι και εξαχριωμένοι με το κεφάλι
κάτω στη γη. Δεν γίνεται πλέον να σκύβουμε το κεφάλι μπροστά σε κανέναν. Και η Μακεδονία ξεπουλήθηκε. Μετά τα αυτά μπορεί να ξεπουληθεί η Θράκη, τα Δωδεκάνησα, τα Ιόνια. Δηλαδή τι θα είμαστε, μία χώρα υπό επιτρόπους και κληρονόμους ή θα είμαστε μία χώρα η οποία κάνει δωράκια μέρη του εδάφους της και το μόνο που κάνει είναι να περιμένει την κορδελίτσα από το εξωτερικό, από αυτούς που ζητούν τα δώρα, που τα απαιτούν μάλλον με τον δικό τους τρόπο, να περιμένει να σταλούν οι κορδέλες και εμείς να τους τα χαρίσουμε και να τα εκχωρήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ιερό, ιερότατο το καθήκον να περιφυλάξουμε την πατρίδα και να την παραδώσουμε έτσι όπως την ελάβαμε. Τα μακεδονικά εδάφη για να απελευθερωθούν χύθηκε αίμα. Και αυτό το αίμα είναι ολοζώντανο. Δεν έχουν περάσει ούτε 120 χρόνια από τον Μακεδονικό αγώνα. Είναι πάρα πολύ κοντά και σεβόμενοι την ιστορία μας, τη διαχρονία της ιστορίας της πατρίδος, πρέπει να πορευτούμε στο μέλλον, να παραδώσουμε την Ελλάδα με ψηλά το κεφάλι στους επιγόνους μας και να τους πούμε ότι εμείς πολεμήσαμε παντί εις τρόπις να μείνουν τα πράγματα όπως τα παραλάβαμε και όχι να υποστήλουμε και να χαρίσουμε και να ανοίγουμε την όρεξη των γειτόνων μας για να παίρνουν ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν ανήκει σε κανέναν από αυτούς τίποτα. Δεν είναι Μακεδόνες. Είτε το θέλουν είτε όχι, οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Αν θέλουν να γίνουν Μακεδόνες μπορούν. Ας μάθουν ελληνικά, ας ακολουθούν την ιστορία της πατρίδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλους, του Φιλίππου και όλων αυτών των σοφών της Μακεδονίας και τότε θα γίνουν Μακεδόνες. Μέχρι αυτού του σημείου είναι Σλάβοι, είναι Αλβανοί, είναι τόσα άλλα πράγματα. Βέβαια ξεκίνησα να κάνω άλλο πράγμα, αλλά τελικά η επικαιρότητα είναι αυτή που μας συνεπήρε. Να το ξέρουν ότι εμείς θα λακταρούμε και θα αγαπούμε την πατρίδα μας. Δεν την ξεπουλούμε. Και αυτό είναι το πλείστο όσο του λαού. Είτε βγαίνουν διανοούμενοι και λοιποί οι οποίοι αυτοδιαφημίζονται και βγάζουν φετφάδες και κείμενα, δεν γίνεται έτσι να τους πούν η ιστορία. Η ιστορία δεν είναι των σαλονιών. Είναι των αλυτών του δρόμου. Αυτοί είναι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους και έκαναν ό,τι έκαναν για την πατρίδα. Να ξέρουν ότι εμείς την πατρίδα δεν θα την παραδώσουμε μικρότερη και δεν θα την παραδώσουμε ταπεινωμένη στους επόμενους. Θα έχουμε ψηλά το κεφάλι, θα σεβόμεθα την ιστορία της πατρίδας μας και θα την έχουμε πάρα πολύ ψηλά για να την αφήσουμε την πατρίδα στους επομένους από εμάς, σώα και ακεραία, ολόκληρη, περήφανη και μεγάλη και αυτή θα είναι η δική της πραγματικότητα. Και αυτοί οι οποίοι τελικώς επρόδωσαν δια της ψήφου των την Μακεδονία και την πατρίδα μας να ξέρουν ότι θα είναι αντιμέτωποι με την ιστορία αλλά και με την οργή του λαού. Αυτή την εξέθρεψαν αυτή την οργή και μας έβγαλαν όλους από τα ρούχα μας αυτές τις ημέρες.